Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη ώρα και έχετε έτσι υπερθερμάνει όλοι τους εγκεφάλους από την πολλή γνώση, αλλά θα προσπαθήσουμε λίγο όλοι μαζί να μπορέσουμε τη βοήθεια και τη δική σας να λύσουμε ένα διαγνωστικό και θεραπευτικό πρόβλημα σε έναν νέο ασθενή, γιατί συνήθως οι ασθενείς που έχουν καρκίνο του όρχης είναι νέοι, άρα θέλουν όλη την προσοχή μας. Πριν ξεκινήσουμε όμως να πούμε το περιστατικό, επιτρέψτε μου έτσι τρεις ερωτήσεις και θέλω λίγο τις απαντήσεις σας. Ποιος από εσάς θεωρεί ότι ο καρκίνος του όρχη πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από ουρολόγο? Μόνο οι ουρολόγοι. Ποιος πιστεύει ότι αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από τους ογκολόγους? Δηλαδή, φεύγοντας η ορχιεκτομή, έτσι που δεν μπορεί να την κάνει, ότι η αντιμετώπιση είναι μόνο από ογκολόγο. Και ποιος πιστεύει ότι είναι ένα ομαδικό άθλημα και πιθανώς να χρειαστεί πολλούς ακτινοθεραπευτές, χημειοθεραπευτές, ουρολόγους κτλ. Κτλ. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο τον ασθενή μας. 27 χρονών, εμφανίζει διόγκωση και ήπιο άλγος δεξιά, στο δεξίο όρχι, τον τελευταίο μήνα. Όσον αφορά το ιστορικό του, είναι ελεύθερο, είναι καπνιστής και θα δούμε πού μπορεί αυτό να βοηθήσει ή να δυσχεραίνει όλη την αντιμετώπιση. Κοινωνικός πόντης και ανύπαντρος. Άλλο ένα πρόβλημα. Κατά την ψηλάφιση βλέπουμε ότι στο δεξιό όρχη έχουμε περίπου 5 εκατοστά, ήπια επώδυνος, σκληρός, έτσι, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που όλοι έχουμε ψηλαφίσει κάποιον όρχη ο οποίος έχει την πάθηση, ενώ αριστερά έχουμε ένα τροφικό όρχη, περίπου 1,2 εκατοστά, μαλακός και ανώδυνος. Τώρα, για να αρχίσουμε τους πρώτους προβληματισμούς και τα πρώτα ερωτήματα, το τι θα κάνουμε. Έχουν μπει πολλά, πιθανώς να μπουν και περισσότερα. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε ένα πράγμα, μπορούν να γίνουν και διάφορα. Το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος πιο ζενάς, αρχίσουμε με το ένα. Θα έκανε κανένας MRI οσχαίου μετά από αυτό? Όχι. Θα έκανε κανένας υπέρηχο οσχαίου? Όλοι νομίζω, έτσι. Ωραία. Τους καρκινικούς δείκτες. Θα κάνει κάποιος βιοψία στο δεξίο όρχι, διαβελώνεις, να δει αν είναι ή όχι καρκίνος? Θα κάνει βουβονική ορχιεκτομή ή θα πήγαινε οσχεϊκά? Βουβονική, ψηλή. Ωραία. Θα κάνει βιοψία στον αριστερό όρχι? Ναι. Ωραία. Και σπερμοδιαγράμματα με κατάπτυξη μέλλοντος πρώτου χειρουργείου ή μετά το χειρουργείο. Συνήθως τι κάνετε, πριν το χειρουργείο ή μετά το χειρουργείο? Ποιοι κάνουν πριν το χειρουργείο? Όλοι. Okay. Άρα νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και αυτά έγιναν κιόλας. Έγιναν καρκινικοί δείκτες, έγινε ορχιεκτομή δεξιά, έγινε βιοψία στον αριστερό όρχη και έγινε και σπερμοδιάγραμμα με κατάψυξη σπέρματος πριν το χειρουργείο. Και ας δούμε λίγο τα πράγματα. Βλέπετε, είναι εικονικός ασθενής όπως είπαμε. Βλέπουμε αυτό το έβριμα στον υπέρηχο δεξιά. Και αυτό αριστερά. Αυτή η εικόνα εδώ είναι της μικρολιθίασης. Εντάξει, έχουν οριστεί κάποια χαρακτηριστικά τι σημαίνει μικρολιθίαση, δηλαδή το μέγεθος των λίθων, πόσοι πρέπει να είναι κτλ. Γιατί δεν είναι όλοι, δεν μπαίνουν στην κατηγορία της μικρολιθίασης. Αυτή είναι η χαρακτηριστική εικόνα. Πολύ κάτω από 0,2 χιλιοστά. Οπότε για να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση, έχουν βγει και κάτι guidelines που θα τα δούμε αργότερα, τι ακριβώς κάνει σε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, αφού έγιναν αυτά τα πράγματα, έγινε ορχιεκτομή, ας δούμε ποιες είναι οι πρώτες εξετάσεις που είπαμε. Β' χωριακή γονατοτροφίνη. Δεν τη διαβάζω, νομίζω ξέρουμε όλοι τι γίνεται. Αυτά είναι σημαντικά, ότι υψηλά επίπεδα μετά τις 7 μέρες υποδηλώνει μεταστατική νόσο. Άλλωστε υπάρχει και το σύστημα σταδιοποίησης, το S, με το σύμβολο S, όταν βλέπετε στα διάφορα σταδιοποιητικά συστήματα. Και εκεί που τη βρίσκουμε, συνήθως είναι στο αμυγές χωριοκαρκίνωμα στο 100%, στο εμβρυϊκό 40-60% και σε ένα αμυγές σε μήνωμα 5-10%. Η αλφα-φετοπρωτεΐνη. Και εδώ κάτι αντίστοιχο. Η μίσια ζωή, 4 εβδομάδες μετά την ορχιεκτομή, υποδηλώνει μεταστατική νόσο. Άρα όλα αυτά έχουν σημασία, πώς θα παρακολουθήσουμε και μετά τους ασθενείς. Εδώ θα το πούμε και αργότερα, δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα πράγματα. Πολλοί κάνουν για να δουν λίγο την κινητικότητα των δικτών. Δηλαδή πρώτη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα, τρίτη εβδομάδα, εκεί που πρέπει οπωσδήποτε, είναι πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε θεραπεία, χημειοθεραπεία, οτιδήποτε άλλο, πρέπει να έχουμε δείκτες για να δούμε την πορεία της νόσου. Εντάξει, άρα και οπωσδήποτε αυτό περίπου γίνεται στο μήνα πάνω.
η αλφα φωτοπρωτεΐνη δεν αυξάνεται ποτέ σε αμυγές σε μείνωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ο παθολογανατόμος έχετε αυξημένη αλφα φωτοπρωτεΐνη και ο παθολογανατόμος σας δώσει τη διάγνωση αμυγές σε μείνωμα, κάτι δεν έχει γίνει σωστά, άρα θα χρειαστεί να το ξανασυζητήσετε μαζί του. Λοιπόν, η LDH τι είναι? Είναι μη ειδικός δείκτης, χρησιμοποιείται κυρίως όπως είμαι, ως μέτρο του καρκινικού φορτίου. Γιατί μπορεί να αυξηθεί σε κάθε, και θα δούμε και ένα πίνακα, και εδώ η ΆΣΚΟ έχει βγάλει κάποιες οδηγίες πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται οι δείκτες αυτοί, σε ποιους ασθενείς και τι χρησιμότητα έχουν. Λοιπόν, και εδώ, πολλές φορές τι γίνεται, και θα δούμε λίγο και στο περιστατικό μας. Μπορεί να έχουμε ψευδή αύξηση των δικτών. Δεν τα διαβάζω όλα και πιθανότατα είναι και δύσκολη να το διαβάσει κάποιος αυτή η διαφάνεια, αλλά βλέπετε τις καταστάσεις τις οποίες μπορεί να αυξημένει η αλφα-φετοπρωτεΐνη σε υπατοπάθειες, είτε καρκίνο, οτιδήποτε, σε λύση του όγκου ή οτιδήποτε άλλο. Για τη χωριακή το ίδιο πράγμα. Σημαντικό πολύ να εξετάσουμε αν έχει υπογονατισμό ο ασθενής μας, πριν πούμε ότι αυτό είναι αυξημένη η χωριακή, άρα πάμε σε άλλο στάδιο, άρα πάμε και σε άλλη θεραπεία. Και στην LDH αυτά τα πράγματα που πρέπει κάποιος να ξέρει όταν ασχολείται με αυτούς τους ασθενείς. Τώρα τι γίνεται? Για να δούμε λίγο τους καρκινικούς δείκτες. Γιατί και εδώ έχουν ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα. Αφενός, ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τους καρκινικούς δείκτες σαν μέσο για screening. Δηλαδή, παίρνουμε ένα πληθυσμό, κάνουμε όλους τους καρκινικούς δείκτες, δεν έχει καμία θέση για να κάνει screening αυτού του πληθυσμού. Δύο, ποτέ δεν κάνουμε διάγνωση μόνο με τους καρκινικούς δείκτες. Δηλαδή, έχουμε μια μάζα, μπορεί να βοηθήσουν, αλλά δεν κάνουν αποκλειστική διάγνωση και το βλέπετε. Εντάξει, οι καρκινικοί δείκτες τι καθορίζουν, για να μην καθόμαστε να βλέπουμε όλα αυτά, καθορίζουν λίγο την πορεία, δηλαδή προεγχειρητικά, μετεγχειρητικά στη σταδιοποίηση και την πορεία, ελέγχεις και την πορεία της νόσου, πώς εξελίσσεται αυτή αφού κάνεις θεραπείες. Και εδώ βλέπετε σε μη σεμινοματώδεις όγκους, δεν θα σταθούμε εδώ, αλλά τις γενικές γραμμές τις είπαμε, και εδώ στο σεμίνωμα. Ουσιαστικά δεν κάνουμε διάγνωση, είναι υποβοηθητική της διάγνωσης, ποτέ screening, δεν είναι μέσο screening και χρησιμοποιείται όπως και το PSA κατά τη διάρκεια της θεραπείας που γίνεται ένας από τους καλύτερους καρκινικούς δείκτες, έτσι, για την πορεία της νόσου. Λοιπόν, αυτό που είπαμε, τι γίνεται προ του χειρουργείου οπωσδήποτε πριν τη χημειοθεραπεία. Για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας ασθενής μας δεν έδωσε, δεν πρόλαβε, δεν ήξερε για το οτιδήποτε. Έγινε ορχιεκτομή. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί. Φαίνεται ότι το καλύτερο σπέρμα πρέπει να δίδεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ανά 48 ώρες, τουλάχιστον 3 λήψεις σπέρματος, για να μπορέσει να γίνει η κατάψυξη, ώστε να έχουμε το καλύτερο σπέρμα που μπορεί να δώσει εδώ ο ασθενής. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει πριν το χειρουργείο, πρέπει οπωσδήποτε πριν τη χημειοθεραπεία. Γιατί η χημειοθεραπεία ή η άκτινοθεραπεία, και θα δούμε κάποια προβλήματα, είναι αυτές που ουσιαστικά καταστρέφουν το επιθήλιο το σπερματικό. Εκτός αυτού πρέπει να γίνουν και προσδιορισμός ορμονών και τελικά να γίνει και ένα σπερμοδιάγραμμα με την κατάψυξη όπως είπαμε. Εδώ τα πράγματα τώρα. Τι γίνεται, ποιοι από εσάς κάνουν οσχειακές ορχιεκτομές? Έτσι για να μπούμε σε... Δηλαδή κάνεις για CA όρχιος. Κανείς. Ο λόγος, γιατί δηλαδή είμαστε τόσο τυπικοί στο να πάμε βονικά στο εσωβονικό στόμιο και να πολυνώσουμε? Διασπορά. Τι σημαίνει διασπορά, δηλαδή? Λίγο στο μικρόφωνο, παρακαλώ, ναι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να πολυνώσουμε ψηλά, με αποτέλεσμα με την... Ωραία. Και στο όσιο μπορείς να κάνεις την τομή σου εδώ, να πάει να βρεις κάπου εδώ, να πολυνώσεις κατευθείαν χωρίς να κάνεις παρασκευή ή οτιδήποτε άλλο χειρισμό στον όρχη. Από όσο θυμάμαι, αλλάζει στάδιο η νόση από παπαδοσκοπία. Δηλαδή. Επηρεάζουμε τη λεμφαγιακή απορροή. Αυτό είναι. Δηλαδή, επηρεάζουμε όλα τα λεμφαγιακά. Άρα, στην μετέπειτα πορεία της νόσου, μπορεί να έχεις μεταστάσεις σε άλλους τους βονικούς λεμφαδένες, παραδείγματος χάρη, που ουσιαστικά δεν είναι τυπική το μεταστάσεων του όρχεως. Παρ' όλα αυτά και εδώ, γιατί όλα αμφισβητούνται στην ιατρική, υπάρχουν κάποιες δημοσιεύσεις, λίγες ευτυχώς ή δυστυχώς, οι οποίες λένε κάναν οσχειακές οσχεκτομές και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε guidelines εδώ του 2011, αυτά είναι τα πιο πρόσφατα όσον αφορά τον όρχη, ότι υψηλή βουβονική με απολύνει στο εσωβουβονικό στόμιο.
Και τίθεται το εξής, γιατί σε διάφορα πάνελ έχουν ακουστεί, δεν ξέρω ο νόμος πόσο το επιτρέπει αυτό ή τι δικαστήρια έχουν γίνει κτλ. Είχα ακούσει κάποτε ότι αποκλείεται να βγάλουμε έναν όρχη αν δεν έχουμε πρώτα βιοψία και να δείξουμε ότι έχουμε όγκο. Πιθανώς έχουν κατηγορηθεί ουρολόγοι γι' αυτό κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, αλλά και κατά πόσο μπορεί να μας καλύψει η ορολογική εταιρεία, οι οδηγίες, ότι σε περίπτωση αμφιβολίας γίνεται ταχεία βιοψία. Αφού έχουμε κλαμπαρισμένο το μίσχο, κάνουμε ταχεία βιοψία από κάτω. Αλλά τι προϋποθέτει αυτό? Ένα νοσοκομείο που έχει πολύ γρήγορο παθολοανατόμο, που μπορεί να σου κάνει πολύ γρήγορα την ταχεία βιοψία, έτσι, γιατί πόσες ώρες μπορείς να αφήσεις σε ισχυμία τον όρχη? Συνήθως, επειδή παίρνουμε μία κόχερο όπως εδώ πέρα και κλαμπάρουμε, και άμα μας έρθει ότι δεν είναι και την ανοίξουμε, αυτός ο όρχης θα ζήσει καλά? Αυτό λέω. Άρα, τέλος πάντων, παρόλα αυτά, για να είναι όλοι καλυμμένοι, μάλλον γι' αυτό έχει μπει, γιατί μάλλον θα υπήρξαν περιστατικά τέτοια. Μήπως κάνει επαρκή δουλειά μία αντιμπέκη εδώ, αντικόχερ? Πιθανώς. Άμα είναι για να πας για βιοψία. Αυτό που κάνανε αυτοί δηλαδή. Γιατί η κόχερη ξέρουμε ότι είναι πολύ άγρια λαβίδα. Ή με το τουρνικέ βάζοντας εδώ το Penrose εδώ, παραδείγματος χάρη. Ωραία. Άρα νομίζω αυτό, έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Τώρα, το ερώτημα είναι πότε κάνουμε βιοψία στον άλλον όρχη. Και εδώ τα πράγματα έχουν βγει υπέρ και κατά, διάφορες μελέτες. Αυτό που κατέληξε μάλλον και έχει το υψηλότερο έτσι, evidence είναι ότι, συγγνώμη, ότι γίνεται πού. Όταν έχουμε ένα ανατροφικό όρχη κάτω από 12 ml, όταν έχουμε ιστορικό κρυψορχίας και όταν έχουμε πολύ κακή σπερματογένεση. Και όλα αυτά δεν πρέπει να γίνονται όταν έχουμε έναν ασθενή πάνω από 40. Βεβαίως. Σπερματογένεση έχουμε, πρέπει να έχει γίνει βιοψία. Ναι. Οπότε, τι θα κάνουμε πριν βιοψία και μετά πάμε για την... Δηλαδή, έχει μπει το Johnson Score, όντως είναι από βιοψία. Ναι. Έτσι. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο και το αναφέρω πώς είναι οι οδηγίες αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή, μπορεί να έχεις... Ναι, γιατί δεν στέκει. Αυτό, δηλαδή, δεν στέκει, ναι, αυτό να κάνεις. Βιοψία και θα κάνω αυτό. Όταν έχω κάνει βιοψία. Πού, αυτό... δηλαδή κάνεις τον υγιές κομμάτι... Βιοψία και άμα βρεις αυτό μετά πας και κάνεις βιοψία. Έτσι αναφέρεται ακριβώς στις οδηγίες. Γιατί εδώ σου φτάνει ένα σπερμοδιάγραμμα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δηλαδή από το σπερμοδιάγραμμα που δίνεις έτσι κι αλλιώς πριν κάνεις την κατάψυξη. Τέλος πάντων, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε όπως είναι. Ουσιαστικά είναι copy-paste από τις οδηγίες. Άρα νομίζω και εδώ ξεκαθαρίστηκαν αρκετά τα πράγματα. Αυτό που μένει λίγο ακόμη να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται με τη μικρολιθίαση. Και όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί πολλοί βλέπουμε ασθενείς, νεαρούς ειδικά, οι οποίοι να έχουν αμφωτερόπρεπη μικρολιθίαση. Τι γίνεται εκεί? Και εδώ πάλι έρχονται οι οδηγίες να μας διαφωτίσουν, γιατί άλλη αντιμετώπιση είχαν στις σκανδιναβικές χώρες με την υψηλή επίπτωση του καρκίνου του όρχεως, άλλες στο νότο κτλ. Και εδώ μάλλον ήρθε να καταλήξει ότι η παρουσία μόνο της μικρολιθίασης δεν είναι ένδειξη για να κάνεις τι? Για να κάνεις παρακολούθηση με υπέρηχο. Όλοι νομίζω το κάνουμε όμως. Ποιος δεν κάνει υπέρηχο καλά για να το ανακαλύψεις αφενός και αφετέρου για να παρακολουθείς αυτόν τον άνθρωπο? Αλλά παρόλα αυτά δεν χρειάζεται. Πότε δεν χρειάζεται? Όταν δεν έχεις ατροφία, όταν δεν έχεις ένα κρυψόρχη, έτσι, τότε μόνο χρειάζεται να κάνεις βιοψία και παρακολούθηση επιπλέον. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ναι. Βεβαίως, αλίμονα. Αν έχουμε ένα νεαρό που μας έρχεται και κάνουμε έναν υπέρηχο και βρούμε μικρολιθίαση στον έναν όρχη. Μάλιστα. Η παρακολούθηση του δεν γίνεται με υπέρηχο μετά και δείκτες? Όχι. Δεν κάνουμε καθόλου υπέρηχο? Κάνουμε στην αρχική διάγνωση. Ναι. Αν δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή αυτός ο όρχης να είναι ατροφικός, ναι, δηλαδή μικρότερος. Αν δεν ήταν κρυψορχία, αν δεν έχει ιστορία κρυψορχίας που έχει χειρουργηθεί κτλ., δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε. Πώς παρακολουθείται αυτός ο ασθενής? Πώς παρακολουθούν το μαστό οι γυναίκες? Αυτοεξέταση. Και αυτό πρέπει να περάσει και στα σχολεία και παντού. Και π.χ. στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες σκανδιναβικές, τι γίνεται? Γίνονται ημέρες
όπως γίνεται η μέρα του προστάτη, η μέρα αυτοεξέτασης του όρχιος. Για να μάθει όλος ο κόσμος να ψάχνει τους όρχιους του για να μπορέσει να ανακαλύψει κάποια πράγματα. Και άμα είχε κρυψορχία και αποκαταστάθηκε μια χαρά και αναπτύσσεται ο όρχης, μην απαντήσεις εσύ, Βασίλη, γιατί θα πρέπει να τον παρακολουθούμε, αφού ένας κάνεις ένα υπέρηχο και βλέπεις ένα νορμάλ όρχη, και τι έγινε που έκανε, είχε κρυψορχία μικρός, την έκανε όταν ήταν ενός έτους και όλα τέλειωσαν. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή. Παρακαλώ. Έχει αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσει καρκίνο του όρχη στο μέλλον. Συμφωνείτε? Τι άλλο έχει αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσει? Υπογονιμότητα ενδεχομένως. Τι άλλο? Πώς λέγεται αυτό το σύνδρομο? Σταμάτα. Πώς λέγεται το σύνδρομο? Ορχή δυσγενεσία. Ποιος το περιέγραψε? Είναι... Λοιπόν, επειδή με έχει πρίξει, δώσε να τα πει ο κύριος Δημητριάδης, γιατί μας έχει πρίξει. Λοιπόν, το ξέρετε, πόσοι ξέρουν το δυσγενετικό σύνδρομο? Πόσοι το έχουν ακούσει? Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Πες το λίγο, Φώτη, αναλυτικά. Λοιπόν, πρόκειται για ένα σύνδρομο το οποίο περιλαμβάνει μικρολιθίαση, υπογονιμότητα, κρυψορχία και κάποιοι προσθέσανε και καρκίνο του όρχη. Σε αυτό το σύνδρομο, επομένως, χρειάζεται παρακολούθηση τακτική, τακτικότατη, όταν λέμε τακτικότατη, κάθε χρόνο, έτσι, όχι παραπάνω, και το οποίο όταν το διαπιστώσουμε ενημερώνουμε απλά τον ασθενή χωρίς να τον πανικοβάλουμε όμως. Δεν είναι... Όχι, συγγνώμη, όχι μόνο τον ενημερώνεις, αλλά άμα έχει και ένα σπέρμα το οποίο είναι συμπαθές, έχει ένδειξη για ακριοσυντήρηση. Για ακριοσυντήρηση, ακριβώς. Να κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου εδώ. Γιατί αύριο στο debate ήμουν κατά, έτσι, σε ένα από τα ερωτήματα που έχουμε. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς, έτσι, πουθενά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Πουθενά. Δηλαδή, και πώς γίνεται η διάγνωση? Δηλαδή, λέμε το TDS, το σύνδρομο αυτό, εντάξει, πώς γίνεται η διάγνωση? Πρέπει να έχεις υποσπαδία και πιθανώς και ο υποσπαδίας μπαίνει μέσα. Να έχεις τι, να έχεις κρυψορχία, να έχεις υπογονιμότητα, να έχεις και τα τρία. Αν έχεις μόνο ένα, είσαι στο σύνδρομο. Τι paper υπάρχουν για να υποστηρίξουν αυτό το σύνδρομο? Αυτός ήταν απεφωτισμένος άνθρωπος, βρήκε στη Σκανδιναβός, είναι που είναι ο Δανός, είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς, και είπε αυτό το σύνδρομο. Δεν επιβεβαιώθηκε πουθενά. Και μεταφέρεται σε όλη τη βιβλιογραφία σαν το σύνδρομο αυτό, το TDS, χωρίς ουσιαστικά να έχουμε έτσι και βαθιά γνώση το τι είναι και πώς. Και εκεί άρχισαν να λένε ότι πιθανώς να φταίει τα υψηλά ιστρογόνα κατά την εμβρική ζωή στη μήτρα. Εκεί μπήκανε όλα τα πλαστικά που μπορεί να έχουν ιστρογονική δράση κτλ. Μπήκανε διάφορες θεωρίες. Αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί πουθενά αυτό το πράγμα. Πάντως ισχύει, έτσι. Νομίζω ότι όλοι μας το τηρούμε. Αλλά βλέποντας τη βιβλιογραφία, πουθενά δεν μπόρεσα να κατασταλάξω ούτε ποια είναι τα μέτρα διάγνωσης. Δηλαδή, τι πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να του πεις ότι ανοίξει αυτό το σύνδρομο? Κλινική σημασία, ποια είναι αυτό το σύνδρομο? Του συνδρόμου? Ναι, ναι. Κλινική σημασία είναι πιθανώς για την υπογονιμότητα και πιθανώς για την ανάπτυξη καρκίνου του όρχιου. Συγγνώμη, για την ανάπτυξη καρκίνου σε έναν όρχιο που έχει κάνει ορχιοπαιξία, ούτως ή άλλως το έχουμε στον παρακολουθεί. Άρα, γιατί να το εντάξουμε σε ένα σύνδρομο? Απλώς προστίθεται η υπογονιμότητα σαν σημαντικός παράγοντας. Μα και αυτό το είπαμε χωριστά. Δηλαδή στους κρυψορχικούς, ναι, που γνωρίζετε, τους λέτε πήγαινε κάνει μια κρυοσυντήρηση. Εγώ δεν το κάνω. Είπε ο συνάδελφος ότι εκτός από το ενδεχόμενο ανάπτυξη καρκίνου, παρακολουθούμε και το ενδεχόμενο ανάπτυξη υπογονιμότητας, είπατε και συμφωνήσατε. Αυτά τα δύο λοιπόν μαζί με ένα τρίτο τα κάναμε και σύνδρομο. Όχι. Άλλο είναι το σύνδρομο και άλλο είναι την κλινική σημασία. Πάντως εγώ θεωρώ ότι ενώ έχει περάσει η κρυψορχία, η σχέση και η παρακολούθηση για τον καρκίνο, και νομίζω ότι αυτό έχουμε τα δεδομένα, έτσι δεν είναι, Βασίλη? Εκεί είναι. Λοιπόν, έχουμε όμως επίσης δεδομένα για την υπογονιμότητα. Και εκεί πέρα καλό είναι να ξέρουμε, διότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μειωθεί το σπέρμα του. Έτσι. Δεν νομίζω ότι πόσοι από εδώ πέρα, γι' αυτό το λέμε απλώς, πόσοι από εδώ στους κρυψορχικούς μιλάνε για παρακολούθηση με σπερμοδιάγραμμα για να κάνουν μια κρυοσυντήρηση. Πόσοι προτείνουν στους κρυψορχικούς ασθενείς τους να αποταμιεύσουν σπέρμα?
έρχεται ένας 18άρης και σου λέει: εγώ έχω χειριστεί από κρυψορχία. Και θέλω να μου κάνεις το υπέροχο το ετήσιο που μου έχει πει από τον γιατρό μου, έτσι, από παλιά. Λοιπόν, θα του, πόσοι από εσάς θα του πείτε, δώσε και λίγο, κάνε και ένα σπρονδιάγραμμα και δώσε και λίγο σπέρμα, άμα είναι. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Ωραία, αλλά κάποιοι άλλοι, καλό είναι να το έχουν υπόψη. Αυτό είναι όλο. Είναι, ο δυσγενετικός όρχης είναι αφωτερόπλευρη ή μονόπλευρη νόσος. Δηλαδή αφορά και τον άλλον όρχη. Αλλιώς δεν θα είχε υπογονιμότητα. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ για να προχωρήσουμε λίγο, βλέπετε, αυτή είναι της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Εδώ βλέπετε ότι η Mayo Clinic, παραδείγματος χάρη, τι ακριβώς προτείνει. Είναι λίγο πιο λεπτομερές και γι' αυτό το αναφέρω, ότι όταν δεν έχουμε κανένα παράγοντα κινδύνου, παράγοντες κινδύνου είπαμε είναι αυτοί εδώ, αυτοεξέταση, κάθε χρόνο εξέταση, ψηλάφιση μιλάμε, από έναν γιατρό, μπορεί να είναι και γενικός γιατρός το οτιδήποτε, και follow-up από ουρολόγο, αν δουν κάτι που πρέπει να τον δει ουρολόγος, έτσι. Και εδώ βλέπετε, όταν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, γίνεται πάλι αυτοεξέταση, πλέον ουρολόγος πρώτα και έχουμε κάθε χρόνο υπέρηχο. Πάντως, η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία έχει ξεκαθαρίσει το θέμα και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα, όταν χρειάζεται βιοψία στον όρχη, και εδώ νομίζω έχει ξεκαθαρίσει, για να μην ασκήσουμε και ρωτάμε, πρέπει τουλάχιστον να γίνεται από δύο σημεία, για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να βρούμε τι. Τι μας ενδιαφέρει, γιατί κάνουμε τη βιοψία σε έναν ασθενή. Και τι ρόλο παίζει, παρακαλώ. Μπράβο. Και τι θα έχει αυτό, τι θα έχει σαν αποτέλεσμα το in situ. Ναι. Θα χρειαστεί ακτινοβολία. Στο συγκεκριμένο ασθενή, το δικό μας. Εντάξει, έχουμε καρκίνο στον έναν όρχη, που έγινε ορχιεκτομή, και κάνεις βιοψία και βρίσκεις in situ στον όρχη αυτό. 27 χρονών, ανύπαντρος, χωρίς παιδιά κτλ. Τι θα κάνατε. Πόσοι από εσάς θα κάνατε ορχιεκτομή καταρχάς και στον άλλον όρχη. Πόσοι θα κάνανε ακτινοβολία. Δεν είναι εύκολα. Γιατί, ποια είναι η πορεία, η φυσική ιστορία του in situ. Σε πόσα χρόνια. Δεν το ξέρουμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει ήδη στον άλλο όρχη. 50% θα πέσει. Μπράβο. Άρα ο άνθρωπος αυτός, πόσο χρόνο είπαμε ότι είναι. 27. Θα τον αφήναμε να κάνει οικογένεια και μετά να του κάναμε όλα αυτά, αν και εφόσον είχε την ανάπτυξη του καρκίνου του όρχιος. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί, γιατί τα 20 ράτς που δίνονται για το in situ, και δεύτερον τι άλλο έχει φανεί, ότι κάποιοι ασθενείς οι οποίοι πάνε για χημειοθεραπεία, εκεί δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο επιθετικοί σε αυτόν τον όρχη. Βασιλή, λίγο να πούμε και άλλες γνώμες. Συμφωνείτε να το αφήσετε ή θα το χειρουργούσατε. Πώς θα το χειρουργούσανε και τον άλλον όρχη. Παρακαλώ, ναι. Το κριτήριο για να αφήσουμε το νησί του στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι μια ενδεχόμενη κύηση, δηλαδή να κάνει παιδιά. Mm-hmm. Αν πείτε στον άρρωστο ότι έχει μια προκαρκινική βλάβη, βιάσου να κάνει παιδιά, δεν θα κάνει ποτέ. Δηλαδή, μόνο και μόνο με το άγχος ότι έχει μια προκαρκινική βλάβη, θα δράσει ανασταλτικά. Θα προτιμήσει 27χρονος, πιστεύω, να θεραπεύσει τον καρκίνο, έχοντας τη δυνατότητα να φυλάξει σπέρμα. Με τι ενημέρωση από εσάς. Δηλαδή, κοιτάξτε, η ενημέρωση που μένω θα ήταν η εξής. Η ειλικρινής. Έχεις μια προκαρκινική βλάβη, έχεις η πιθανότητα να κάνεις καρκίνο αυτή. Τι θες. Μάλιστα. Θέλω να μην πεθάνω. Άρα τι πρέπει θα να κάνω, γιατρέ μου. Θα κάνεις ακτινοβολία, δεν το συζητάω. Συγγνώμη. Θα κάνεις ακτινοβολία. Για να μην πεθάνω. Θα σου κάνουμε ακτινοβολία στον όρχη, ναι. Μάλιστα. Εγώ θα του έλεγα ότι, κοίταξε, εγώ σου εγγυώμαι ότι άμα κάνεις τα 2-3 επόμενα χρόνια παιδί, δεν πρόκειται να πεθάνεις με τίποτα από τον καρκίνο να κάνεις. Έχετε προεξοφλήσει ότι έχει σύζυγο και ότι θα κάνει και παιδί. Όχι, για ένα που ενδιαφέρεται. Δεν λέω για έναν ο οποίος έχει δύο παιδιά και ήθελε ούτως ή άλλως να κάνει απολύνωση για να τελειώνει. Εντάξει, άμα μπορεί σε 3 χρόνια, δηλαδή, ναι, είναι ενδεχόμενο. Θέλω να πω ότι για μένα στη λογική μου, αλλά το συζητάμε, όλα αυτά είναι ανοιχτά που λέει και ο Βασίλης. Ναι, ναι, ναι. Στη λογική μου, έτσι. Δηλαδή, όταν σας λένε καρκίνο του όρχη,
ότι έχει ένας. Παιδιά, ένας φίλος έχει καρκίνο, ένας γνωστός με καρκίνο του όρχη. Πάει, το χάσαμε. Τι θα γυρίσατε να του πείτε? Όχι, αυτό που είπατε, πάει, το χάσαμε το φίλο. Θα πείτε, όχι, ο καρκίνος του όρχη σήμερα είναι η άσημος. Έτσι. Και ιδιαίτερα άμα δεν έχει φτάσει σε ένας, ακόμα και σε αυτούς που είναι μεταστατικοί, ακόμα και αυτούς που ο κύριος Τζόρζης χειρουργεί, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε σήμερα γιατί είναι εδώ. Πόσοι όπως σας κάνουν βγάζουν τις μάζες από την κοιλιά μετά την χημεθεραπεία, χειρουργικά. Έχετε δει ποτέ κανένα σας? Ναι. Στην Ελλάδα εννοώ. Στην Ελλάδα. Έχετε δει στην Ελλάδα κάποτε κανένα να το κάνει? 1, 2, 3, 4. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο καλά το κάνουνε, αλλά σύμφωνα με τα guidelines, ξέρω ότι η Λάρισα έχει αναπτύξει ένα κέντρο, είναι ο Βασίλης ο Τζόρζης. Άρχισαν με τον Πίστερς, που είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα πάνω σε αυτό το αντικείμενο, να μάθει λίγο για την ιστορία, γιατί είναι ο Βασίλης ο Τζόρζης μαζί μας. Και αυτή τη στιγμή, έτσι, δηλαδή, εγώ δεν εμπιστευόμουν πουθενά άλλου να πάω από στη Λάρισα για να κάνω την... να μου βγάλουν την τέτοια. Έτσι είναι πολύ δύσκολα, πολύ βαριά χειρουργία. Και το άλλο το πρόβλημα που υπάρχει, να σας θυμίσω και ένα τέτοιο παλιό της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Διευθυντήρια πριν 4-5 χρόνια, όσοι λένε ότι κάνουν, αφήνουν μέσα ό,τι είναι επικίνδυνο από τα κομμάτια. Αλλά αυτά θα μας τα πεις παρακάτω, νομίζω, έτσι. Ναι. Ωραία. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, μιλάμε με τον ασθενή. Εκτομή σίγουρα από την άλλη. Και βιοψία από την άλλη. Άμα βγει αρνητική, δεν χρειάζεται. Inside. Αν βγει inside. Εντάξει, αν βγει. Από εκεί και μετά, μιλάς με τον ασθενή, το πόσο ενδιαφέρεται να έχει οικογένεια. Και με ποιο τρόπο. Ενδιαφέρεται. Ωραία. Άρα, ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, μπορεί... τι είπαμε χθες με τον ψυχίατρό μας και καταλήξαμε. Έτσι. Ότι πλέον εμείς δεν είμαστε αυτοί που παίρνουμε τις αποφάσεις. Πρέπει να ενημερώνεις τον ασθενή και να του λες. Λοιπόν, θα του πεις ότι άμα αυτό γίνει καρκίνος, έτσι, έχεις τόσες πιθανότητες εφόσον το παρακολουθήσουμε. Άμα δεν κάνει μεταστάσεις, άμα κάνει μεταστάσεις, τόσο άμα. Του πεις όλα τα δεδομένα και μετά αποφασίσει εκείνος αφού έχει την πληροφόρηση. Δεν μπορούμε εμείς και δεν δικαιούμαστε. Και να σας πω κάτι. Επειδή υπάρχουν τρεις ιστορίες νομικές στην Ελλάδα που έχουν ολοκληρωθεί. Οι δύο ήτανε που δεν βγήκε καρκίνος. Τελικά. Αλλά είχε γίνει ορχιεκτομή και έπλεξε άσχημα. Πάντως, η πιθανότητα να κάνει κάποιος παιδί με ένα ρυκνό όρχη και ενδεχόμενη χημειοθεραπεία που μπορεί να κάνει για τον άλλον είναι μικρότερη από αυτή που έχει να κάνει με το μέσο. Η γονιμότητα που θα την πούνε αύριο. Δηλαδή, πόσο αυτός έχει ένα γόνιμο σπέρμα. Συμφωνώ. Οπότε εγώ περίμενα ιδιαίτερα τον κύριο Δημητριάδη που πετάγεται κάθε τόσο να πει την τρίτη λύση που ήθελα λίγο να παίξει. Και τη βάζω στο τραπέζι για συζήτηση. Αφού θα πάρω λίγο τη βιοψία εκεί πέρα να κάνω το inside του, δεν παίρνω και άλλα δύο κομματάκια να τα καταψύξω, τι κάνω που την κάνω. Οπότε μετά να μην μπαίνει το θέμα και μάλιστα αυτά τα κομματάκια θα μου πει και ο βιολόγος, γιατί μπορεί να πάρει και να δει αν έχει κανένα σπερματοζωάριο, έτσι. Όχι σε αυτή την περίπτωση. Τώρα θα σε ενδιαφέρει το inside του. Δεν είναι μόνο το θεραπευτικό, θέλεις και διαγνωστικό για καρκίνο. Είναι πάντοτε στην υπογονιμότητα. Στην υπογονιμότητα είναι πάντα. Δηλαδή, δεν θα μου κάνεις βιοψία, εάν εγώ σου λέγα, έχω κάνει παιδιά, τι εγώ τώρα. Εγώ πάω για τα 60. Τι είχα. Δεν θα μου κάνεις, επειδή είναι πάντα θεραπευτική βιοψία. Άρα είναι και διαγνωστική. Στον καρκίνο είναι διαγνωστική. Στην υπογονιμότητα απαγορεύεται να κάνουμε βιοψία. Άλλο θέμα. Για νιώτες. Σοφοί στην υπογονιμότητα, υποκλεινόμαστε, αλλά εδώ είναι καρκίνος. Μην μπερδεύεστε. Αν είναι καρκίνο, έλα, Φώτη, πες το. Νομίζω να το πούμε και λίγο πιο κάτω. Να μην χαλάμε τη συζήτηση. Αλλά Φώτη, να μην σου πάρω το λόγο. Να κάνω λίγο ένα σχόλιο. Βέβαια. Να σχολιακυρίσω λίγο πίσω, αλλά έχει σχέση με αυτό που λέμε τώρα. Ναι. Για το θέμα της κλειοκατάψυξης. Αν και δεν το έχω δει κάπου σαν ξεκάθαρη οδηγία για το αν θα πρέπει να γίνει πριν το χειρουργείο ή πριν τη χημειοθεραπεία. Ξέρουμε ότι ένας ασθενής ο οποίος έχει ορχικό καρκίνο και ειδικά ετερόπλευρο ατροφικό όρχη έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχει σοβαρή όλιγο άσθενο σπερμία.
Το χειρότερο σενάριο, ένα από τα χειρότερα σενάρια που βάζω στο μυαλό μου, και ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί έτσι, είναι ότι να ζητήσεις κατάψυξη μετά το χειρουργείο και να είναι αζωοσπερμικός. Πραγματικά φοβάμαι ότι μπορείς να μπλέξεις πολύ άσχημα. Οπότε ίσως πρέπει να το τονίσουμε ότι η κολοκατάψυξη είναι κάτι που πρέπει να γίνεται πριν το χειρουργείο και όχι πριν τη χημειοθεραπεία. Τι λένε οι οδηγίες? Πρέπει να γίνεται πριν το χειρουργείο, αλλά τουλάχιστον πριν τη χημειοθεραπεία. Μάλλον, όχι τουλάχιστον, οπωσδήποτε πριν τη χημειοθεραπεία. Το έχω σκεφτεί σαν σενάριο, νομίζω ότι είναι τα χειρότερα σενάρια να. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο προς τα κάτω, τι γίνεται τώρα? Σε κάποια πολύ εξειδικευμένα κέντρα κτλ., όταν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή έχουμε σύγχρονη αφωτερόπλευρη, δηλαδή και στους δύο όρχες σύγχρονο καρκίνο, ή ετερόπλευρη μετάχρονη, που φαίνεται αυτή, γιατί αυτοί οι ασθενείς που έχουν αναπτύξει καρκίνο στον έναν όρχη έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες από το υπόλοιπο πληθυσμό να αναπτύξουν και στον άλλο. Και όταν έχουμε φυσιολογική τεστοστερόνη, γιατί ουσιαστικά για να διατηρήσεις έναν όρχη, δεν θα το διατηρήσεις αν είσαι υπογόνιμος, δεν έχει κανένα νόημα. Και όταν ο όγκος του νεοπλάσματος είναι κάτω το 30% του συνολικού όγκου, της συνολικής μάζας του όρχεως, και όταν ο χειρουργός έχει την εμπειρία, μπορεί να κάνει συντηρητική, δηλαδή να κάνει μια μερική ορχιεκτομή, οτιδήποτε. Λεπτή επέμβαση. Με μικροσκόπιο, με κρυοκατάψυξη, γίνεται σε κάποια κέντρα και φαίνεται έχει κάποια αποτελέσματα. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να γίνει από όλους από ό,τι φαίνεται. Λίγα είναι έτσι, οι εργασίες που έχουν δημοσιευθεί. Φαίνεται ότι εκεί είναι για να διατηρήσουμε όμως το ορμονικό προφίλ. Και μόνο με αυτές τις ενδείξεις. Αλλιώς έχει αντένδειξη να πάει να κάνεις μερική ορχιεκτομή. Γιατί γιατί δεν ξέρεις πού είναι ακριβώς ο όρχης. Δηλαδή, ο όγκος, συγγνώμη, σπάνιες φορές να είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα, ψηλά φυτά ή οτιδήποτε να το δεις. Δεν έχεις, πρέπει να έχεις πολύ καλή απεικόνηση και εκεί μπαίνει το MRI, για να έχεις πολύ καλή απεικόνηση. Και δεύτερον, παίζει και το in situ στον υπόλοιπο όρχη, που φαίνεται ότι έχει μια σχέση. Έχω όγκο εδώ, αλλά έχω και in situ κάπου διαφορετικά. Με όλο το σκεπτικό που κάναμε ότι πιθανώς να αναπτύξει αυτόν τον όρχη. Και αυτές τις προϋποθέσεις. Τώρα, χειρουργικά, ποιο είναι το θέμα? Ότι πρέπει να τον καταψύξεις, πρέπει να κάνεις καλή αιμόσταση, γιατί ματώνει. Άρα, αν πάει να κάψεις πολύ με τη διαθερμία σου, με οτιδήποτε, θα καταστρέψεις και το ίδιο αρχικό παρένχημα. Άρα, δεν θα έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, είναι μια λεπτή χειρουργική επέμβαση που πρέπει να γίνεται με ένα συγκεκριμένο. Και εγώ έχω δει μόνο φωτογραφίες. Είναι στον πάγο, έξω όρχης, έχουν κλαμπάρει. Κάνουν σιγά σιγά την εκτομή του όγκου με πολύ προσεκτική αιμόσταση, με μικροσκόπιο για να δουν κάθε αγκείο κτλ. Εντάξει, όλα γίνονται αρκεί να έχει κάποιος την εμπειρία για να τα κάνει αυτά. Προχωράμε προς τα κάτω. Τώρα, και για να κλείσουμε λίγο, έτσι σαν σύνοψη, ότι πρέπει να έχουμε καρκινικούς δείκτες, νομίζω όλοι συμφωνήσαμε. Τι κάνουμε τώρα για να σταδιοποιήσουμε τον ασθενή μας? Αξονική τομογραφία κοιλίας όλους τους ασθενείς. Θώρακος σε όλους τους ασθενείς. Στη διάγνωση ultrasound σχέου σε όλους τους ασθενείς, σκάνος των πού, σε συμπτωματικούς, καθώς επίσης CT MRI καλύτερα εγκεφάλου, σε συμπτωματικούς με πολλές πνευμονικές μεταστάσεις και όταν έχουμε πολύ υψηλή β' χωριακή, και εκεί είναι το χωριοκαρκίνωμα, το οποίο είναι ένας ανεξέλεγκτος όγκος, δεν έχει την πορεία του ούτε του Γιόλξακ, ούτε τον άλλον όγκο του όρχιος, και εκεί μπορεί να έχει κατευθείαν μεταστάσεις αιματογενώς σε διάφορα όργανα. Άρα, ναι, χώριο. Το χώριο, που είναι και ουσιαστικά το πιο επικίνδυνος όγκος από τον όρχη. Τώρα, όπως είπαμε, ολική τεστοστερόνη FSH λέει και κατάψυξη του σπέρματος. Τώρα, τι γίνεται? Πολλές φορές όταν δεν κάνουμε, ναι, παρακαλώ. Μια πρακτική ερώτηση. Υπάρχει δημόσια τράπεζα σπέρματος για κατάψυξη? Διότι, ναι, όσο έχω πληροφορηθεί τουλάχιστον στην Αθήνα, η κάθε κατάψυξη, κοστίζει 120 ευρώ. Okay. Και αυτή ανανεώνεται νομίζω κάθε χρόνο όπου γίνεται συζήτηση. Και εγώ δεν έχω υπόψη μου, δηλαδή. Λοιπόν, αυτές είναι, ναι, εγώ θα συμβούλευα κάτι το οποίο εμείς το έχουμε πετύχει στη Θεσσαλονίκη. Τους πιέσαμε και τους είπαμε ότι είναι εντελώς ηλίθιος αυτό να πληρώνει ο άλλος 5, γιατί πρέπει να δείξει και 3 και 5 δείγματα. Και λέμε, για ποιο λόγο? Σας φέρνει κάποιος και είναι σαν θέση παρκαρίσματος. Εγώ θέλω να μου το μοιράσετε όσα είναι και να μου κάνετε. Εάν το επόμενο είναι καλύτερο ή οτιδήποτε,
θα το αλλάξετε. Και τελικά μέσα από την πίεση, αλλιώς δεν σας στέλνουμε, ας πούμε. Και από την πίεση αυτή έχουμε βρει τράπεζες, οι οποίες συνήθως αυτό το κάνουν τα κέντρα εξωματικής. Οι ελεύθερες τράπεζες είναι πολύ πιο ανοιχτές στο να κάνουν οι μη υπάρχουσες σε κέντρα. Οπότε, πέστε το αυτό, ότι παντού πέστε στον κόσμο, αυτό γίνεται στα δέσπερα κανένα. Δηλαδή, το πετάξει το προηγούμενο, θα βάζει ένα καλύτερο, αν είναι καλύτερο το δείγμα. Γιατί αυτό έκανε μία στήση, η οποία ήταν μόνο μία διόγκωση, με πεσμένο έκανε και μετά έκανε, κατάφερε γιατί του δώσατε. Και εδώ παίζει πολύ. Ιδιαίτερα εδώ. Πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να πάει να δώσει, χωρίς να του δώσετε ένα PTE5 και να καταφέρει να δώσει ένα καλό δείγμα. Ή δηλαδή, τώρα να ξέρει ότι έχει καρκίνο, πας για ορχιεκτομή και να πας στο εργαστήριο για να δώσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι οι φρικτότερες συνθήκες. Οπότε, δώστε του απαραίτητα. Και ο καλύτερος τρόπος φαίνεται να είναι 3 δείγματα με 48 ώρες διαφορά. Λοιπόν, προχωράμε. Άρα, συνοψίζοντας, προεγχειρητικά τι έχουμε. Έχουμε αυτόν τον ασθενή. Με την LDH αυξημένη, Β χωριακή αυξημένη, Α φετοπρωτεΐνη αυξημένη. Έγινε δεξιά ορχιεκτομή. Σε μήνωμα στο 50%, λεκυθικού ασκού στο 20% και όριμο τεράτομα, πλέον έχει κατεργηθεί αυτό τώρα, τεράτομα σκέτο στο 30%. Έχουμε δίθηση επιδημίδος, δεν έχουμε αγκιακή δίθηση και δεν έχουμε δίθηση των χυτών. Αρνητική για διάφορες άλλες μεταστάσεις. Και εδώ βλέπουμε λίγο την πορεία, την κινητικότητα των δικτών, πρώτη εβδομάδα και δεύτερη εβδομάδα. Ενώ βλέπουμε και η LDH πήγε στα φυσιολογικά και η Α φετοπρωτεΐνη στα φυσιολογικά, βλέπουμε μια Β χωριακή η οποία είναι ελαφρώς αυξημένη. Άρα, με βάση αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, τι στάδιο θα κατατάσσαμε αυτόν τον ασθενή, σε ποιο στάδιο και τι θα κάναμε, βλέπετε δίπλα. Νομίζω είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι στάδιο 1, α, ας πάρουμε ένα, 2, 3. Ποιοι θα λέγανε ότι είναι ένα α. Αφήστε την αντιμετώπιση. 1, 2, 3. Για τα πρώτα 3 ποιος τα ψήφιζε. Ένας. Στάδιο Β, ένα Β, 5, 6, 7. Έχει κανένα νόημα να συνεχίσω να ρωτήσω τα υπόλοιπα. Εδώ μάλλον είναι αυτό που είπαμε, ότι η σωστότερη απάντηση είναι δεν γνωρίζω. Γιατί πρέπει να μπει η κλινική υποψία, και το είπαμε αυτό, όταν είναι ελαφρώς αυξημένη η Β χωριακή, ότι πιθανώς, και εδώ βλέπετε την εξήγηση, σε μικρή αύξηση της της χωριακής, γιατί εδώ έχουμε ταυτόσιμες με την α-λυσίδα των LHFSH και TSH, αν δεν έχει και σημεία υπερθυροειδισμού ο ασθενής μας. Και βλέπετε ότι αν υπάρχει υπογονανισμός, αύξηση της LH και μπορεί να κάνει μικρή αύξηση, δηλαδή να κάνει λάθος το εργαστήριο, να μετρήσει τις κοινές άλυσους από τη Β χωριακή και να μας δώσει μια ψευδή αύξηση, όπως είπαμε και στον πίνακα τον πρώτο, όπως φάνηκε, ψευδή αύξηση της Β χωριακής. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μετρήσουμε και τεστοστερόνη, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και εδώ βλέπετε ότι ο ασθενής μας είχε τεστοστερόνη ορού 25, LHFSH, έλαβε τεστοστερόνη ενδομυϊκά, άρα ουσιαστικά τώρα πήκε η Β χωριακή εκεί που έπρεπε να πάει. Και ξανά η ερώτηση, τι στάδιο είναι αυτό, και νομίζω για να μην σας παιδεύω πολύ, είναι PT1, έτσι. Δεν έχουμε δείκτες και στη σταδιοποίηση εδώ βλέπουμε ότι είναι ένα α. Ωραία. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ορίστε. Γιατί παρακολούθηση. Σωστά, αλλά γιατί παρακολούθηση. Και ποιος θα την κάνει. Θα το στείλετε στον ογκολόγο, θα την κάνετε εσείς, τι θα γίνει αυτό, ποιος θα το χειριστεί αυτόν τον ασθενή. Ποιος θα τον έστελνε στον ογκολόγο, παραδείγματος χάρη. Ένα. Όλοι οι υπόλοιποι θα κάναμε μόνοι μας την παρακολούθηση. Ωραία. Άρα, ξέρουμε για το μη σε μήνωμα, υπάρχουν αυτό που λέμε τώρα αντιμετώπιση, στρατηγική αντιμετώπιση, γιατί τι έχει βρεθεί. Το είπε και ο κ. Χατζηχρήστου. Είναι η άσημος όγκος. Το κύριο μέλημα τώρα στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών είναι οι επιπλοκές. Οι επιπλοκές της χημειοθεραπείας, έτσι, από μεταβολικό σύνδρομο, από καρδιοπάθειες κτλ. Κτλ. Οι επιπλοκές της ακτινοβολίας, δευτεροπαθή, CA σε διάφορα άλλα όργανα, ισοφάγου, στομάχου κτλ. Όταν κάναμε τους μεγάλους λεμφαδενικούς και γι' αυτό στο σεμίνωμα έχουν κατεργηθεί πλέον η ακτινοβολία.
και οι επιπλοκές από λεμφαδενικούς καθαρισμούς. Άρα τι θέλουμε, σε κάποιους ασθενείς νέους που πρέπει να δημιουργήσουν και ζουν πολύ, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στο τι θα κάνουμε και τι νοσηρότητα θα δημιουργήσουμε στο μέλλον. Και γι' αυτό έχουν βρεθεί, όπως εδώ βλέπετε, κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι μας καθορίζουν και τον κίνδυνο για πιθανές μεταστάσεις αργότερα. Και βλέπουμε, χαμηλού κινδύνου για ανάπτυξη μεταστάσεων κάτω από 5%, το στάδιο PT1, ότι δεν έχουμε καμία αγκιακή ή λεμφαγκιακή δίθηση. Πολύ σημαντικός ο ρόλος του παθολογανατόμου. Στα μη σεμινωμάτα. Εντάξει, στο σεμίνωμα είναι το μέγεθος και αν έχει δίθηση το ρετετές της. Εδώ είναι αυτά, ότι δεν έχουμε εμβρικό, ότι το ποσοστό του εμβρικού καρκινώματος είναι κάτω από 45% και εδώ ότι δεν έχουμε κάποιον δείκτη πολλαπλασιασμού που να είναι κάτω από 70%. Εντάξει, τα αντίθετα βλέπετε εδώ, υψηλός κίνδυνος μεταστάσεων, εντάξει, εκεί. Αλλά αν θέλαμε να κρατήσουμε κάτι στο μυαλό μας, ένα, είναι η αγκιακή δίθηση. Και βλέπετε, αρνητική 14-22 υποτροπή, μονοθετική. Άρα, ο μόνος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας από όλες τις μελέτες είναι αυτό. Και εκεί στηρίζονται και οι θεραπείες. Άρα, έχοντας σαν θεραπευτικές επιλογές οπισθοδρομική λεμφαδενεκτομή, και εδώ τι γίνεται. Πολλές φορές αυτό που λέμε εμείς, ότι δεν έχουμε τίποτε, δεν έχουμε μεταστάσεις, όταν γίνει λεμφαδενικός, έχει φανεί ότι 20-30% αυξάνουν στάδιο, πάνε στο στάδιο 2. Επικουρική χημειοθεραπεία. Ένα κύκλο BEP ή δύο κύκλους BEP ή παρακολούθηση. Η ίαση, είπαμε, είναι αυτό, τοξικότητα κάθε παρέμβασης και είναι αυτό που είπαμε ότι τι θέλουμε σε έναν ιάσιμο όγκο, σε νέους ασθενείς που θα ζήσουν πολύ, πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φιδωλοί στην αντιμετώπιση μας. Άρα, βλέποντας αυτά τα πράγματα και συνοψίζοντας, επιλέχθηκε η παρακολούθηση. Το μεγάλο ερώτημα, και άμα κάποιος πάει να δει τα διάφορα guidelines, δηλαδή της NCCN, η Σκανδιναβία έχουν μια ειδική που ασχολούνται με τον όρχη, του γερμανικού γκρουπ του όρχιος, εκεί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση ποιο είναι η σωστή αντιμετώπιση. Τέλος πάντων, εδώ βλέπετε τον πίνακα της ESMO του 2010 και τι κάνουμε ανάλογα με τον κίνδυνο, όπως είπαμε, οι διάφορες θεραπευτικές επιλογές. Πώς γίνεται η παρακολούθηση. Γιατί βλέπετε ότι, και θα σταθώ εδώ, CT, δηλαδή δύο φορές το χρόνο. Παλιά κάναμε κάθε 3 μήνες. Πόση ακτινοβολία παίρνει αυτός ο ασθενής με την αξονική. Τι νοσηρότητα στα 5 ή στα 7 χρόνια ή στα 10 χρόνια παρακολούθησης θα έχει αυτός ο ασθενής. Ιατρογενή, έτσι, από την ακτινοβολία. Λευχημίες, το οτιδήποτε. Τέλος πάντων, εμείς ακολουθούμε τη γραμμή εδώ της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και βλέπετε ότι κάθε 3 μήνες πρέπει να γίνεται φυσική εξέταση, tumor markers, να γίνεται ακτινογραφία του θώρακος, εντάξει, και αξονική. Αυτό, να. Παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι στο παρακολούθηση κανείς θα πρέπει να συμπληρώσει ένα μεγάλο εάν. Δηλαδή, ο ασθενής δύναται, θέλει. Μπράβο. Και μπορεί. Ωραία. Πάρα πολύ καλό. Άρα, όταν δεν δύναται, δεν μπορεί και δεν, πάμε στην τρίτη επιλογή. Δεν μπορεί να κάνει χημειοθεραπεία. Δεν μπορεί να μπει σε παρακολούθηση. Θα του κάνεις λεμφαδενικό καθαρισμό, νευροπροστατευτικό. Και εδώ τα πράγματα είναι πιο εύκολο. Στο primary, δηλαδή στο πρωτογενή λεμφαδενικό καθαρισμό, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Η στή είναι πολύ καλύτερη, δεν έχει πάρει χημειοθεραπεία, δεν έχει γίνει δεσμοπλασία, άρα εκεί μπορείς να διατηρήσεις νεύρα. Και εκεί είναι η μόνη ένδειξη να πας στα στάδια αυτά για λεμφαδενικό καθαρισμό. Σε όλα τα άλλα, συνήθως γίνεται χημειοθεραπεία σαν πρώτη. Γίνεται η παρακολούθηση ή χημειοθεραπεία. Νομίζω ότι το ξεκαθαρίσαμε ως εδώ. Ας δούμε λίγο την πορεία του ασθενή. 19 μήνες μετά, βλέπουμε εδώ παραορτικά, αρχίζει και, έτσι, και έχουμε και αύξηση των δεικτών. Τι γίνεται τώρα, πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό μια παρένθεση κάνω. Πάντα, και εγώ το έμαθα από τους ογκολόγους αυτό και νομίζω, εντάξει, με έχει βοηθήσει πολύ, πρέπει να βλέπουμε, να μάθουμε τουλάχιστον τις αξονικές, να τις βλέπουμε εμείς οι ίδιοι. Τι σημαίνει τώρα, θα τη δει ο ειδικευόμενος στο νοσοκομείο ή θα πει και τον επιμελητή του να τον δει. Τι σημαίνει λεμφαδένα σε ένα τέτοιο ασθενή, ποιο είναι το μέγεθος, το 1 εκατοστό, το 1,5 εκατοστό.
Τα δύο εκατοστά. Η θεωρία ότι στο landing zone, γιατί ξέρουμε ότι ανάλογα με τη θέση του όρχεως που έχει το τέτοιο, έχουμε και τις λεμφαδενικές στην πορεία των λεμφαδενικών μεταστάσεων. Δηλαδή, ο αριστερός όρχης πάει παραορτικά. Αν δω εγώ παραορτικά ένα 4 χιλιοστά, μια μάζα 4 χιλιοστά, θα τη θεωρήσω μετάσταση? Είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Έχουν απαντηθεί, αλλά επειδή... Γι' αυτό σας ρώτησα και στην αρχή, ποιος παρακολουθεί αυτούς τους ασθενείς. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, πόσοι από εμάς παρακολουθούν τέτοιους ασθενείς? Να ξανακάνω λίγο την ερώτηση αυτή. Πόσοι από εμάς παρακολουθούν τέτοιους ασθενείς ή τους στέλνουμε κατευθείαν στους ογκολόγους? Και αν πρέπει να τους παρακολουθούμε εμείς, ή πρέπει να ή έστω να υπάρχει μια κοινή παρακολούθηση σε ένα ογκολογικό συμβούλιο, παραδείγματος χάρη. Γιατί όταν μάθεις να παρακολουθείς και να διαβάζεις μόνο σου τις αξονικές, άρα ουσιαστικά μόνο στα διλήμματά σου θα ενημερωθείς ή θα μιλήσεις με τον συνάδελφο, έχει φανεί ότι τα 4 χιλιοστά στις ζώνες εκείνες που είπαμε παραορτικά ή ανάλογα δεξιά ή αριστερά θεωρείται μετάσταση. Άρα αυτή τουλάχιστον πρέπει να επαναλάβεις την αξονική σου πολύ σύντομα να δεις πώς εξελίσσεται πριν πας να δώσεις χημειοθεραπεία ή να χειρουργήσεις. Και εδώ βλέπετε ότι έχουμε μια μάζα η οποία στην αρχή φάνηκε ότι είναι μετεγχειρητικό, είναι. Και τι κάνουμε σαν στην προκειμένη περίπτωση? Πόσοι από εμάς, έτσι για να διευκολύνουμε, θα κάνουν χημειοθεραπεία? Πόσοι θα κάνουν ακτινοβολία? Πόσοι θα συνεχίζουν να κάνουν παρακολούθηση? Ένας μικρός όγκος, 2 εκατοστά, πόσο ήτανε? Και πόσοι θα πηγαίναν για λεφαδενικό καθαρισμό ή τουλάχιστον να βγάζαν αυτή τη μάζα? Ουσιαστικά η πλειοψηφία είναι η χημειοθεραπεία. Έχουν βρεθεί τα σχήματα, 3 κύκλοι BEP. Εμείς είχαμε μια πάρα πολύ κακή εμπειρία και γι' αυτό βάζω αυτά. 40 χρόνων ασθενής με την πρώτη δόση χημειοθεραπευτικού έκανε οξία αναπνευστική ανεπάρκεια από την πλεομικίνη. Η πλεομικίνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνο χημειοθεραπευτικό. Άρα και επειδή ο κόσμος. Εντάξει, όλοι τα, και εγώ να σας πω την αλήθεια, και από την ειδικότητα και από παντού, επειδή δεν είχαμε επαφή με ογκολογικά συμβούλια, δεν τα ξέρεις. Τι γίνεται? Οι περισσότεροι ασθενείς που έρχονται, έγινε περίεργο αυτό το πράγμα, και από τους ογκολόγους που έρχονται σε εμάς μετά για να τους δούμε, όλοι καπνίζουν. Κανένας δεν τους έχει πει να διακόψουν το κάπνισμα. Τι κάνει? Η πλεομικίνη πάει στο διάμεσο ιστό του πνεύμονος και μένει εκεί για πολλά χρόνια. Κάθε φορά που έχουμε CO2, δηλαδή κάπνισμα, έστω barbecue να πάει να ψήσει ο άλλος ή να μπει στο καφενείο που έχει καπνός, ενεργοποιείται και κάνει ίνωση. Δεύτερο, πρέπει να έχει μια σπυρομέτρηση και διάχυση αερίων αίματος πριν μπει στο χειρουργείο για να δούμε τι ασθενή θα αντιμετωπίσουμε. Και το χειρότερο από όλα ποιο είναι? Όταν αυτοί οι ασθενείς μπουν για χειρουργείο, οι αναισιολόγοι δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να χορηγήσουν μεγάλη ποσότητα οξυγόνου, ούτε και τι υγρά. Και είναι επικίνδυνες καταστάσεις. Και βλέπετε εδώ το σχήμα αυτό στις πλατείνες, όπως είναι η πλεομικίνη, και όσον αφορά τη διακοπή καπνίσματος, τουλάχιστον πρέπει να γίνεται. Τώρα, 3 μήνες μετά και κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, τι κάνουμε? Έχουμε μια έτσι πολύ οξία κατάσταση, ανεμία, μια μεγάλη διάταση της κοιλιακής χώρας και αναπνευστική ανεπάρκεια, δυσχέρεια. Άρχισε να κάνει το σύνδρομο διαμερίσματος, ο άνθρωπος πιεζότανε. Γίνεται αξονική και βλέπουμε αυτό το πράγμα. Η μάζα και βλέπετε αυτά. Έχει μπει και ένα πικτήλ από προηγούμενη φάση πριν εκδηλωθεί όλο αυτό το πράγμα, γιατί είχαμε και μια διάταση εκεί αριστερά. Χειρουργείται με το που ανοίγει η κοιλιά, βγαίνει αυτό, ξεχύνεται αυτό το πράγμα απ' έξω. Και είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Τι είναι αυτό το πράγμα, μπορεί κάποιος να σκεφτεί, να υποθέσει? Θυμηθείτε την αρχική έτσι βιοψία, είχαμε 30%. Αυτό έχει όνομα, έχει και κουμπάρο, όπως το λένε, είναι ο κύριος λογοθέτης του MD Anderson, είναι το σύνδρομο τερατώματος. Δεν ξέρουμε τον ακριβή μηχανισμό που γίνεται, αλλά κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας μπορεί να έχουμε αυτή την αύξηση του τερατώματος, του μεγέθους του τερατώματος, όπου βλέπετε είναι σπάνια, δεν φαίνεται και ήμασταν τυχεροί να το έχουμε μάλλον αυτό, το περιστατικό. Τώρα, έγινε ο καθαρισμός τότε του λεμφαδενικού. Δηλαδή, ουσιαστικά τι έγινε? Ένα χειρουργείο για να σωθεί εκείνη τη στιγμή ο ασθενής. Δεν έγινε λεμφαδενικός, δεν έγινε καμία προσπάθεια. Συνέχισε να κάνει τη χημειοθεραπεία ο ασθενής και βλέπουμε, αφού έληξε η χημειοθεραπεία, 2 μήνες μετά τα 3 BEP, τους 3 κύκλους BEP, αρχίζει κάτι να φαίνεται. Πάλι παραορτικά.
πάλι εδώ και βλέπετε στους 18 μήνες μετά τι έχουμε, φυσιολογικούς καρκινικούς δείκτες. Σας λέει κάτι αυτό? Μπορούμε να υποψιαστούμε τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Πείτε το. Γιατί? Έχουμε το ιστορικό, έχουμε φυσιολογικούς καρκινικούς δείκτες. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι? Το τεράτομα δεν είναι κακό, η θεία, δεν είναι? Βλέπετε όμως ότι 2, 8 και 18... Παρακαλώ, ναι. Σε αυτή τη βάση ένα PET νομίζω θα βοήθησε. PET. Τι ασθενή έχεις, με σεμίνωμα ή μη σεμίνωμα το διόγκο? Έχει καμιά διαγνωστική αξία το PET σε αυτή την κατηγορία των ασθενών? Καμία, και έχει αποδειχθεί. Πότε έχει αξία το PET? Πότε? Όταν έχεις υπολοιπόμενη μάζα πάνω από 3 εκατοστά, τότε κάνεις PET. Αν έχεις θετικό PET, τότε σκέφτεσαι να κάνεις το οτιδήποτε. Κάτω από 3 εκατοστά έχει φανεί στο σεμίνωμα, το 99% είναι ίνωση από τη χημειοθεραπεία. Πάνω από τα 3 εκατοστά κάνεις PET, σε θετικό PET σκέφτεσαι να κάνεις αντιμετώπιση. Και εκεί ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει, τουλάχιστον στο σεμίνωμα, τι κάνεις. Κάνεις λεμφαδενικό πλήρης, κάνεις λαμπέκτομη ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί δίνουν και ακτινοβολία. Αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μία μάζα η οποία αυξάνει, έχουμε φυσιολογικούς δείκτες. Άρα εδώ τι θα έκανε κάποιος, τίθεται η απόλυτη ένδειξη του λεμφαδενικού καθαρισμού. Τέλος πάντων, πρόλαβα και σας το είπα, χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής, παρακολούθηση, οπισθοπυρετονικό ιονγκεκτομή. Εδώ νομίζω επιλέχθηκε αυτό ο οπισθοπυρετονικός λεμφαδενικός καθαρισμός και εδώ βλέπετε πώς πρέπει να είναι. Ας και επιτρέψτε μου να πούμε δύο κουβέντες εδώ. Τα όρια πριν το 1980, καταρχάς το λεμφαδενικό καθαρισμό ποιος τον εφάρμοσε? Ο Ντόναχιου στο Ινδιάνα University. Ήταν ο Ντόναχιου και ουρολόγος και αγκιοχειρουργός. Διπλή ειδικότητα. Και αυτός ξεκίνησε τους πρώτους λεμφαδενικούς. Και τι κάνανε? Πηγαίνανε, εδώ είναι η νεφρική φλέβα, βλέπετε και η αρτηρία. Ήταν η πρώτη λεμφαδενική καθαρισμή στα σούπρα χέρια. Πηγαίνανε μέχρι το διάφραγμα. Διάφραγμα και εδώ βλέπετε στη διασταύρωση με τα λαγόνια κάτω. Και ουρητήρες πλάγια. Φάνηκε ότι ο σούπρα είχε πάνω από τις νεφρικές, πάνω από την πύλη των νεφρών. Το μόνο που έκανε ο λεμφαδενικός καθαρισμός ήταν αύξανε δραματικά τις επιπλοκές. Έτσι. Και εκεί φανταστείτε ότι εδώ βλέπετε τη σακούλα. Εδώ στη σακούλα είναι όλα τα έντερα. Τα έντερα στηρίζονται εδώ στην άνω μεσεντέριο. Η άνω μεσεντέριο είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να κάνει σε εκείνη την τέτοια, αν δεν είσαι πολύ προσεκτικό. Γιατί και αγκιοχειρουργό να φωνάξει, η άνω μεσεντέριο έχει την εξή ιδιότητα. Δεν μπορεί να βάλει γκραφτ, γιατί η άνω μεσεντέριο είναι συνεχώ έτσι, είναι συνεχώ σε στήση. Ποτέ δεν διπλώνει. Γιατί αν διπλώσει, ισχυμεί τα έντερα. Άρα, τι μόσχευμα θα βάλει εκεί το οποίο να κρατιέται πάντα έτσι? Άρα, η άνω μεσεντέριο είναι το μόνο πρόβλημα, είναι θάνατο όταν κάνει κάκωση σε οποιοδήποτε χειρισμό εκεί. Άρα, λοιπόν, αυτό που είναι σήμερα η πρακτική για το full bilateral, δηλαδή για τον πλήρη οπισθοπυρετονικό λεμφαδενικό καθαρισμό, πάμε νεφρικά αγγεία, ουρητήρες πλάγια και στη διασταύρωση με τους ουρητήρες ή στο διχασμό των λαγωνίων κάτω. Και αφαιρείται όλος ο ιστός και φτάνεις μέχρι τη σπονδυλική στήλη. Δηλαδή, ουσιαστικά τι είναι? Και το πρόβλημα ποιο είναι? Οι οσφυγικές. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί έχουμε τουλάχιστον 8 σφυγικές στη φλέβα και περίπου άλλες τόσες στην αρτηρία. Και εκεί, ενώ έχεις και τις μάζες, φανταστείτε τις μάζες τις μεγάλες που μπορεί να δει, πρέπει να πας πίσω από αυτά, να πολυνώσεις αυτά γιατί ματώνουν, όχι. Και πολλές φορές έχουμε δει περιστατικά σε ένα χρειάστηκε να πολυνώσουμε κάτω την κάτω κύλη, γιατί υπήρχε τόσο μεγάλος όγκος ο οποίος είχε διηθήσει, πίεζε την κάτω κύλη και οι σφυγικές είχαν γίνει σαν το δάκτυλο. Πολύ λεπτό τείχωμα, πώς να τις απολυνώσεις εκεί? Και χάνει αίμα, όχι η αστεία. Τέλος πάντων, αυτό είναι ο λεμφαδενικός καθαρισμός. Έγινε ο πλήρης οπισθοπυρετονικός καθαρισμός και τελικό ήταν τεράτομα. Ο ασθενής αυτός είναι σε παρακολούθηση. Ήταν από τα πρώτα περιστατικά που κάναμε. Έχουμε 5 χρόνια που γίνεται τώρα. Έχουμε κάνει 30 περιστατικά. Είναι σε παρακολούθηση και φαίνεται ότι πάει καλά. Και εδώ τέλειωσε το περιστατικό. Ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Λοιπόν, πρώτον, παρακαλώ αξιολογήστε και επίσης και όσοι αξιολογήσατε για το προηγούμενο session, γιατί βλέπω είναι λίγοι,
Και όταν πριν φύγετε να αξιολογήσετε και το σχολείο, γιατί μας το ζητάει η UEMS για το accreditation, που είναι στο τέλος του προγράμματος. Μπορείτε να το κάνετε όποτε θέλετε. Εγώ ένα ήθελα να πω, ότι εντάξει, μην σας τρομάζει αυτό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ εξειδικευμένο, όπου περίπου είχα διαβάσει μια αναλογία, αλλά έχει κάποια χρόνια, Βασίλη, ότι χρειάζεται περίπου ένα κέντρο ανά 15 εκατομμύρια πληθυσμό. Εκείνη η αναλογία. Κάπου εκεί είναι η αναλογία. Ωραία. Οπότε δεν χρειάζεται κανένας μας να ασχοληθεί και να τα μάθει. Έτσι. Το πρόβλημα ήταν δεν είχαμε ένα κέντρο. Τώρα έχουμε, οπότε εντάξει. Ναι, το στέλνουμε και τελειώνει. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ εξειδικευμένα και πρέπει να κάνεις πάρα πολλά για να το συνηθίσεις. Οπότε μόνο με ένα κέντρο εξειδικευμένο. Οπότε μην τρομάζετε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία η σκέψη από ανθρώπους που ασχολούνται, που έχουν με τους ογκολόγους ένα ειδικό ενδιαφέρον. Να δείτε λοιπόν τη σκέψη που είχαν. Έτσι, και αυτά τα διλήμματα. Εγώ θεωρώ ότι μία γνώμη, και επίσης ιδιαίτερα όταν είναι και κλινικές οι οποίες είναι πολύ ανοιχτές στην επικοινωνία, δηλαδή, επειδή το Βασίλη το ξέρω από τα χρόνια της ειδικότητας, του, συγγνώμη, μην νομίζετε ότι είμαστε συνομήλικοι, είναι πολύ νεότερος, πολύ θα χαιρότανε να πάρει μία εικόνα με ένα email και να σας πει μία γνώμη πάνω σε ένα περιστατικό σας. Απλώς αυτά εγώ ήθελα να πω. Και παρακαλώ τις αξιολογήσεις και σχόλια. Μια ανακοίνωση ότι 4 με 6 Ιουλίου θα γίνουν πάλι εμφαδενικοί καθαρισμοί. Όποιος θέλει, στέλνει ένα και στο site της κλινικής ένα mail για να μπορέσουμε σιγά σιγά να θα γίνουν 5-6 περιστατικά. Οπότε να μαζεύουν τα περιστατικά και τα κάνουν μαζί. Έτσι. Και είναι μια εμπειρία μοναδική να πας μια φορά για να ξέρεις τι κάνουν. Να δεις. Να ρωτήσω κάτι πιο πεζό εγώ, να πάω στην αρχή-αρχή της παρουσίασης. Επειδή λέμε για κατάψυξη σπέρματος, τρία δείγματα με 48 ώρες διαφορά, αξονικές, θώρακος κτλ. Τελικά, πόσο επίγουσα είναι η ορχιεκτομή? Πάλι τα guidelines, γιατί ουσιαστικά εκεί κάνουμε αναφοράς, δεν τρελαινόμαστε, απλώς λέμε μέσα στη βδομάδα. Όχι ότι έλα αύριο να το βγάλουμε. Οι 7 μέρες θεωρείται ότι είναι... Ναι. Μπορείτε να περάσετε λίγο το μικρόφωνο. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, υπόθεση, υποθετική ερώτηση. Αν στην πρώτη επιλογή είχαμε επιλέξει την χημειοθεραπεία αντί της παρακολούθησης, κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν η ίδια ή... Κοιτάξτε, η εξέλιξη λόγω του τερατώματος, γι' αυτό λέω. Το τεράτωμα είναι και ανθεκτικό στη χημειοθεραπεία και στην άκτινο. Όταν έχετε μέσα συστατικό τερατώματος στην ιστολογική, πάντα να περιμένεις ότι μάλλον κάπως έτσι ήταν η εξέλιξη. Δεν θα έχει αλλάξει δηλαδή ουσιαστικά. Πάντως, γεγονός είναι το ένα και πρέπει να καταλήξουμε. Δηλαδή, πάντα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους ογκολόγους. Και μαθαίνουμε πολλά κι εμείς και αυτοί από εμάς. Και αυτά τα περιστατικά είναι πολύ δύσκολα. Γι' αυτό το ρώτησα 2-3 φορές. Να γίνει παρακολούθηση από εμάς. Πάρα πολύ δύσκολα γιατί. Εντάξει, εμείς είμαστε και τυχεροί, γιατί οι ογκολόγοι δικοί μας έχουν εξειδικευθεί στο ευρωπαϊκό γεννητικό. Άρα έχουν μια έτσι μεγαλύτερη και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο να κρατήσουν τα περιστατικά αυτά. Αλλά θέλει άμεση έτσι, συνεργασία, γιατί θα χρειαστείς και τον ακτινοθεραπευτή. Στο χειρουργείο θα χρειαστείς και τον αγκιοχειρουργό. Μπορεί να χρειαστείς και τον γενικό χειρουργό, αν έχει πάγκραση ή οτιδήποτε. Δηλαδή έχει μια ομάδα μεγάλη που πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα εδώ για να πάνε καλά. Το μοναδολόγο πιθανώς, παρόλο που είναι νέα άτομα και βλέπεις μετά από τέτοια μεγάλη επέμβαση πόσο καλή κλινική πορεία έχουν και αυτό είναι νέα άτομα. Παρόλο που έχουν έτσι θεραπευτεί πολλές φορές και τώρα είναι λίγο τη μόδα η μέγα δόση χημειοθεραπείας και με μεταμόσχευση κτλ. Και τι πάνε να θεραπεύσουν. Και αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνεται. Και μάλλον η εξήγηση των ογκολόγων ότι δεν υπήρχε ένα κέντρο να το στείλουμε. Κάναν μεγαδόσεις χημειοθεραπείας με μεταμόσχευση γιατί, για το τεράτομα. Να το κάνεις τι. Στα 31 που μας ταλαιπωρεί ακόμη, είναι 3 μήνες με παροχέτευση. Ούτε αυτό, η ειδική δίαιτα με χαμηλά με τα τριγλυκέρια. Ακριβώς. Τίποτε. Αυτό που είναι και αυτή η εμπειρία έρχεται από το MD Anderson ουσιαστικά, γιατί εκεί είχαν δει, με την παροχέτευση όταν είναι κάτω από 500 τη βγάζεις. Και αυτό έκανα την πρώτη φορά του, τον είχαμε στην κλινική του, την έβγαλα, πήγε στην Αθήνα γιατί ήταν από την Αθήνα το περιστατικό και ήταν στον Άγιο Σάβα, μπήκε παροχέτευση ξανά και τώρα είναι στο δίμηνο με μια παροχέτευση. Και εκεί που γίνεται, στα περιστατικά που λες τι εύκολο και τι ωραίο χειρουργείο ήταν. Οκ, ευχαριστώ πολύ.